Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας μάθω να κάνετε κατακόρυφο. Καταρχάς πρέπει κάποιος για να ξεκινήσει να κάνει κατακόρυφο να μπορεί να σταθεί τουλάχιστον στον τοίχο και να μην πέσει. Άμα αυτό δεν γίνεται, σημαίνει πως έχετε πολύ αδύνατα χέρια και δεν μπορείτε να σταθείτε στο κολοκυρό σας. Άμα δεν μπορείτε να σταθείτε πάνω στα χέρια σας, σημαίνει πως δεν έχετε δύναμη. Αυτό. Όπως δεν μπορεί να το καταφέρει, ασχοληθείτε με κάμψεις να δυναμώσουν τα χέρια στο πάτωμα και λίγες προσπάθειες σε κατακόρυφο στο τοίχο. Έτσι, μέχρι να μπορείτε να σταθείτε. Και μετά θα ξεκινήσετε κανονικά την προπόνηση. Καταρχάς, η παλάμη πρέπει να είναι πολύ ανοιχτή, αν μπορείτε. Θα δείτε, είναι σαν να παίρνετε πιο μεγάλο όγκο για να κρατήσετε. Όπως ένα σπίτι, πάνω σε ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορεί να σταθεί καλύτερα από ότι θα σταθεί σε ένα τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γι' αυτό συνιστώ ανοιχτή την παλάμη για να πιάνετε μεγάλο όγκο. Και εκεί δουλεύετε. Από εκεί και πέρα παίζει ρόλο αυτή η πλευρά που πατάει για να μην πέσετε πάλι πίσω. Όπως ανέβετε, μην πέσετε πάλι πίσω. Και τα δάχτυλα το υπολογίζουμε για να μην πέσετε ανάποδα πίσω. Και εδώ έχουμε τώρα το περπάτημα στα χέρια και να μπορούμε να μένουμε σε ένα σημείο. Για μένα πιστεύω πιο εύκολο θα είναι να περπατάτε. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το περπάτημα. Όπως παρατηρήσετε, εγώ ήδη περπατάω τέρμα ευθεία το σώμα, γιατί έχω συνηθίσει. Κάτι που ξεκινάνε, σίγουρα το σώμα θα είναι στραβά και τα πόδια θα είναι λυγισμένα πίσω, κάπως έτσι. Έτσι δεν μπορείτε να βρείτε ισορροπία, γιατί το πόδι πέφτει πίσω και σας κατρακυλάει να φύγετε προς τα πίσω, τέλος πάντων. Και το σώμα σας είναι στραβά, με την ουσία ότι θα σας πονάει πολύ μέσα μετά. Οπότε δουλεύετε. Πιάνει παλάμη. Τεντωμένο το χέρι, όμως δουλεύει πάρα πολύ. Τεντώνεται και όλο το σώμα και τα πόδια τεντωμένα. Εννοείται πως θα είναι δύσκολο αυτό να το καταφέρετε κατευθείαν, οπότε ξεκινάτε σε ένα τοίχο. Για να μπορείτε να βρείτε σωστή ισορροπία και να κάθεστε σωστά. Πρώτο στάδιο, τα χέρια να μην είναι κοντά στο τοίχο. Λίγο πιο πίσω, ώστε όταν ρίξετε τα πόδια πάνω, να μην σας πάρει πάλι πίσω. Σε αυτή την περίπτωση, η μέση σας μπορεί να είναι στραβά. Γι' αυτό ξεκινάτε τώρα πιο μπροστά να πηγαίνετε. Σιγά σιγά το σώμα γίνεται και πιο ίσιο. Την ώρα που θα φτάσετε τέρμα κοντά στο τοίχο, ό,τι και να κάνετε, το σώμα θα είναι ίσιο. Δεν μπορεί να είναι στραβά. Πρέπει να κουμπάει ο κόλος σας πάνω στο τοίχο, τα πόδια και τραπεζοειδής. Αυτό για να το κάνετε πρώτον, είστε κοντά στο τοίχο, έτσι. Μετά το κεφάλι το γυρνάτε πίσω, έτσι να κοιτάτε ανάποδα κάτω. Να μην ακουμπάει το κεφάλι στον τοίχο, να είναι έτσι δηλαδή. Και σηκώνουν τα πόδια να κοπήσουν τον τοίχο. Δεν πετυχαίνει κατευθείαν, να ξέρετε, με την πρώτη δεν θα πετύχει με τίποτα άμα δεν το προπονήσετε. Λοιπόν, πάμε. Με αυτό εδώ πέρα θα μάθετε να νιώθετε πώς είναι το σώμα σας για να μην μαθαίνετε το κατακόρυφο στραβά. Κοιτάξτε και από πιο κοντά πώς γίνεται για να καταλάβετε λίγο καλύτερα. Ακουμπάτε κάτω, κολλητά στο τοίχο, κεφάλι πίσω και σηκώνετε και εδώ πέρα τεντώνετε. Τώρα ας ξεκινήσουμε να περπατάμε λίγο. Το σώμα τεντωμένο, ελέγχω τα πάντα και περπατάω.
Άμα δεν το κάνω αυτό το πράγμα, θα περπατάτε έτσι. Και θα χάνετε σίγουρα παραπάνω ισορροπία από ό,τι τώρα έκανα εγώ. Και θα σας πονάει η μέση. Λοιπόν, να κοντρολάρετε καλά τη μέση σας, όλο το σώμα πρέπει να τεντωμένο. Έτσι πρέπει να είστε στο κατακόρυφο. Τεντωμένο όλο. Τα πάντα όλα τεντωμένα πρέπει να είναι. Άμα κάπου χαλαρώσετε, από αυτό γίνεται αυτό εδώ. Δεν γίνεται καν αυτό εδώ πέρα. Γίνεται αυτό εδώ. Με λίγα λόγια, πάω να είναι μέση σας. Οπότε άμα ακούσετε καλά, προσεκτικά, και κάνετε αυτό που λέω, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα να μάθετε να στέκεστε σε ένα σημείο. Ανοιχτές οι παλάμες πάντα, για να έχετε μεγαλύτερο όγκο πιασήματος. Λοιπόν, πάμε. Εδώ τώρα. Θα δουλέψω μόνο αυτό το σημείο. Εδώ πέρα δεν θα βάλω καθόλου δύναμη και δείτε τι θα γίνει. Ή θα πέσω πίσω επειδή δεν κρατάω εδώ πέρα, ή θα πέφτω ή δεν θα μπορώ να κρατηθώ πολλή ώρα σε ένα σημείο. Τώρα θα βάλω και δάχτυλα. Εκτός από τα δάχτυλα, πρέπει να μάθετε να ισορροπείτε πάνω. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, πολλές επαναλήψεις για να το καταφέρετε. Ακουμπάτε κάτω, ανοιχτή παλάμη και σηκώνετε το ένα πόδι θα είναι τεντωμένο πάνω ψηλά και το άλλο θα παραμένει κάτω. Δεν θα το σηκώνετε καθόλου το άλλο. Θα σηκώνετε μόνο το ένα το πόδι, τεντωμένο πάνω. Έδειξα διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να συμβούν. Οπότε, άμα δώσετε πολύ φόρα, ή θα περπατήσετε ή θα πέσετε. Αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε π.χ. να σηκώσετε και να περπατήσετε λίγο και να βρείτε κάπου ένα ρυθμό να σταματήσετε. Το καλύτερο θα είναι να σε ένα σημείο συνέχεια, να σηκώνετε, να κατεβάζετε, να σηκώνετε, να κατεβάζετε. Μέχρι να βρείτε ένα σημείο, που σιγά σιγά να βρείτε το ρυθμό για να σταματάτε. Κάτι ακόμα. Άμα φοβάστε, μην πέστε πίσω ανάποδα. Και να μην φοβάστε, καλύτερα να μην το ρισκάρετε, γιατί αν πέστε ανάποδα και πέστε με τη λεκάνη. Οπότε, κοιτάξτε προσεκτικά. Κάπως έτσι. Οπότε, αυτό άμα το μάθετε να το κάνετε, θα φοβάστε λιγότερο από ό,τι πριν. Και δεν θα πέσετε ανάποδα. Ξεκινήστε αυτό να το δείτε από κάτω πώς γίνεται. Πιο ψηλά. Για να καταλάβετε πώς θα το κυρνάτε. Αυτά που μένετε το κατακόρυφο. Όσοι μπορείτε να με στηρίξετε, γραφτείτε στο κανάλι μου. Αφήστε και ένα like στο βίντεο. Αφήστε και ένα σχόλιο. Οτιδήποτε. Δείτε αν θέλετε κάτι ακόμα να μάθετε. Αφήστε και εκείνο σε σχόλιο. Και να το κάνω στο βίντεο όποτε θα έχω χρόνο. Bye.